φίλες και φίλοι. Εδώ από το Κάρβουνο, όπως από λίγο ξεκινάει η ρεβάνσα ανάμεσα σε Buzzer Eaters και ODB. Μια ρεβάνσα η οποία έχει ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση στους 16 της Summer Revolution League, καθώς οι ODB στο πρώτο παιχνίδι είχαν κυριαρχήσει απόλυτα, είχαν επικρατήσει με 78-48 και έτσι καλούνται σήμερα να υπερασπιστούν ένα υπέρ τους συν 30 από την πρώτη αναμέτρηση. Μπορείτε να καταλάβετε έτσι πόσο δύσκολο είναι το σημερινό έργο, η σημερινή αποστολή για τους Buzzer Eaters, οι οποίοι θα έχουν παρουσιαστεί με μόλις μια πεντάδα στο μάτς. Ξεκίνησε και το παιχνίδι με μια άστοχη προσπάθεια από τους γηπεδούχους. Μαυρινή πάσα και ο Μπίλης είναι αυτός που θα ανοίξει και το σκορ για το 0-2. Πάμε να δούμε λίγο ποιοι παίχτες και γίνουν στο παρκέ. Πεντάδα σήμερα για τους Buzzer Eaters. Δεδεμάδης, Ζανιάς, Λιγνός, Παυλόπουλος, Ρίζος αποτελούν την πεντάδα, η οποία είναι και η μόνη διαθέσιμη για τους Buzzer Eaters. Ενώ από την άλλη έχουμε Βίτσο, Κορχίδη, Μπίλη, Ρουμπέα και Χιλά, τους πρώτους πέντε για τους φιλοξενούμενους. Ενώ έρχεται και το πρώτο καλάθι για τους Buzzer Eaters για το 2-2. Όπως έλεγα για τους ODB, έχουμε επίσης τον Παγκό, τον Νικήτα και τον Μαγνής, άλλη εφτάδα απόψε για τους άσπρους. Στόχος λοιπόν των γηπεδούχων είναι να φανούν πιο ανταγωνιστικοί σήμερα σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι και να κλείσουν και με μια νίκη την καλοκαιρινή τους προσπάθεια. Από την άλλη, οι ODB καλούνται να κάνουν μια διαχείριση απόψε, ωστόσο θέλουν να παρουσιάσουν μια καλή εικόνα εν ώψη και της συνέχειας, καθώς είναι ήδη με σχεδόν και με τα δύο πόδια στην επόμενη φάση. Έγινε το λάθος εδώ από Ζανιά και Παυλόπουλο. Συνέχεια με τον Ρουπέα να κατεβάζει και στο πλάι ο Μπίλης. Μέσα έξω ο Κορχίδης αφήνει στο πλάι, ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Φιλάς αστόχησε σε ένα μαρκάρι στο σουτ. Και τώρα Δεδεμάδης. Έπαιξε με τον Παυλόπουλο. Ζανιάς άφησε έξω, ο Παυλόπουλος πήρε το τρίποντο. Κανέρ μπολ. Μπάλα απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Ρουμπές επαναφέρει και ο Κορκίδης θα περάσει στο κέντρο. Ρουμπέας. Κορκίδης εκτελεί πίσω από τα 6.75, δεν βρίσκει στόχο. Παραμένει το 2-2. Ζανιάς. Βλέπει τις επιλογές του. Πήρε ο Δεδεμάδης. Εκτέλεσε από μέση απόσταση, δεν το έβαλε. Πίτσος. Έπαιξε με τον Ρουμπέα. Πάει με φόρα προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση με τα αριστερό χέρι, όχι καλά. Και τώρα Ζανιάς. Βρήκε τον Ρίζο. Βγαίνει πάνω τώρα ο Βίτσος, στα 10 δευτερόλεπτα. Μέσα με πλάτη ο Ρίζος. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει, δεν τα κατάφερε. Δεν αλλάζει και το 2-2. Και τώρα Ρουμπέας. Βίτσος, ωραία, πάσα του έξυπνη για τον Μπίλη, δυσκολεύεται αυτός να την υποδεχτεί. Αυτός της ισορροπίας δεν θα μπορέσει να ξαναβρει τον Βίτσο. 2-1-2-1 τώρα, Ζανιάς, ωραία, θα αφήσει τον Ρίζο και πάλι, καλά και φάουλ. 4-2. Στη γραμμή τώρα για τη συμπληρωματική βολή του ο Ρίζος. Θα στοχίσει. Μαζεύει το μακρινό rebound το Ρουμπέας. Κορκίδης.
Πάση στον Χίλα. Ρουμπέας παρενέβη εκεί ο Ρίζος, στην μπάλα έφτασε τελικά στον Μπίλι. 4 δευτερόλεπτα, Χιλάς, καθή πάσα δεν πέρασε από τον Ζανιά, ο οποίος θέλει να τρέξει γρήγορα τώρα στην άλλη πλευρά. Επιστρέφει η άμυνα των γηπεδούχων και έτσι των φιλοξενούν, με συγχωρείτε, και έτσι έχουμε σετ παιχνίδι για τους μπαζερίτες. Παυλόπουλος άφησε στον Ζανιά, είναι για 3 στο σούτου, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Κορκίδης αφήνει τώρα στον Βίτσο. Σε αρκετά μέτρα, έχασε τελικά την κατοχή. Ρίζος πάει προς τα μέσα, δεν θα φοβηθεί από τον ψηλότερο Κορκίδη. Θα σκοράρει και πάλι ο ίδιος για το 6-2. Ρουμπέας. Πήρε ο Χιλάς για 2, θα το βάλει. 6-4. Δεμαδής έκανε το κόψιμο και πήρε και εκτέλεσε κιόλας ο Λιγνός. Πολύ ωραία συνεργασία για το 8-4 και έχουμε και διακοπή για time out. Επανέφεραν τώρα οι παίκτες των UDB. Ρουμπέας. Ο Κορκίδης έχει πάρει θέση από τον Δεμάδη, ο οποίος θα βγει πανέξυπνα μπροστά του. Δεν θα ολοκληρωθεί όμως το κρέψιμο. Βίτσος σηκώνεται τελικά σε δεύτερο χρόνο. Μαζεύει και καθαρίζει τη φάση ο Λιγνός. Παυλόπουλος. Δεμάδης. Άφησε και πάλι στον Παυλόπουλο. 8 δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεση των Buzzer Eaters. Ρίζος κάνει το βηματάκι πίσω, αποφασίζει να εκτελέσει για 3. Ανανεώνουν την επίθεση τους οι γηπεδούχοι. Δεμάδης από πιο κοντά θα σκοράρει για το 14. Έχουν να λειτουργούν καλύτερα σε αυτά τα πρώτα 6,5 λεπτά οι Buzzer Eaters. Βρίσκουν σκορ σε αντίθεση με τους ODB, οι οποίοι έχουν μείνει κολλημένοι στους 4 πόντους. Τώρα εδώ ο Κορκίδης πανέξυπνα θα αφήσει στον Βίτσο. Αυτός θα τελειώσει τη φάση και θα ξεκολλήσει και την ομάδα του από τους 4 πόντους. 16 πλέον. Ζανιάς μπροστά του, Ρουμπέας υποπίεση, το τρίποντο εύστοχο. 13-6. Ρουμπέας γυρίζει ωραία ο Νικήτας, τρομερή κίνηση, δεν έρχεται όμως το καλάθι. Κρίμα για τον ίδιο, τα κάνει όλα σωστά εκτός από την εκτέλεση. Ρίζος ύψωσε, Λιγνός βρήκε την πάσα στη γωνία, Ζανιάς ξανά θα εκτελέσει και θα το βάλει και πάλι. 16-6. Στο συν 10 πλέον η διαφορά υπέρ των Buzzer Eaters. Στο συν 20 η συνολική διαφορά υπέρ των UDB. Βίτσος απαντάει με ένα δίποντο, 16-8. Ζανιάς. Ενώ ο Μαγνήσαλης και Χιλάς είναι έτοιμοι να περάσουν στο μάτς με την πρώτη διακοπή. Ζανιάς, Παυλόπουλος στα 7. Και πάλι Ζανιάς το θέλει να το πάρει ξανά. Αλλά αυτή τη φορά δεν βρίσκει στόχο. Νικήτας ρίχνει ταχύτητα, αφήνει στον Βίτσο. 1.40 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Βίτσος με δυσκολία καταφέρει να κρατήσει. Ένα πλαϊνό σουτ, εύστοχη εκτέλεση από τον Νικήτα, 16-10. Δεδεμάδης. Λιγνός αφήνει στον Ριζό. Βλέπει τον Κορκίδη μπροστά του, Δεδεμάδης πατάει γερά, σηκώνεται για 2, βρίσκει σίδερο και ο Κορκίδης μαζεύει σε δεύτερο χρόνο το αμυντικό rebound. Βίτσος.
γυρίζει ωραία δυναμικά, μπαίνει στη φάση ο Μπίλης με το 16-12. Άρα τα δευτερόλεπτα ακόμα. Κανιάς προσπαθεί να αποφύγει τον Ρουμπέα. Λιγνός. Φίνει στον Δεδεμάδη, Παυλόπουλος, αυτός είναι ο εκτελεστής. Δεν θα βρει στόχο. Με ευκαιρία από μακριά με τον Ζανιά. Στόχος και αυτός. Μένουν οι μπαζερίτες, μάχη για τη διεκδίκηση της μπάλας. 11 δευτερά τώρα. Ρίζος. Υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει ο Κορκίδης. Και απομένουν 5,4 τώρα στο ρολόι για τους γηπεδούχους. Το Δεμάδης θα επαναφέρει. Δεν έφτασε όμως την μπάλα στον Ρίζο. Δανιάς, αυτός θα πάρει το τελευταίο σουτ, δεν θα το βάλει. Φινάλ λοιπόν στην πρώτη περίοδο. Με το σκορ θα δείχνει 16-12. Επανέφεραν οι μπαζερίτερς με τον Ζανιά. Να κρατάει ύψος σε λίγο, έλειψε να σκοράρει κιόλας και για πάσα. Παρά λίγο να πάει καλά αυτή. Μπίλης, θέλουν να χτυπήσουν γρήγορα εδώ οι ODB. Κρατάει ο Βίτσος. Χιλάς με χώρο, θα σημαδέψει σωστά για το 16-14. Το 16-8 έχουν κάνει ένα σερί. 6-0 οι φιλοξενούμενοι. Και πλησιάζουν πλέον στο δίποντο. Ζανιάς. Έχει μείνει με τον Χιλά πάνω του. Λιγνός αφήνει έξω, ο Ρίζος θα το επιχειρήσει. Λοιπόν, στα χέρια του Νικήτα βρίσκει την μακρινή πασά για τον Μαγνίσαλη, φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου εκείνος, 16-16. με συγχωρείτε. 15-12 ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο. Προσπάθεια άστοχη από τον Νικήτα. Έχουμε το 15-18. Ρίζος. Δεν μπορεί να γυρίσει. Ο Λιγνός έχει πρόσωπο στο καλάθι, αστοχή από το έξω της βολής. Καστή πασά δεν θα περάσει. Δεμάδης. Ψάχνει επιλογές. Αυτή στον Λιγνό. Ζανιάς. Από πολύ μακριά δεν θα καταφέρει να βρει στόχο. Τώρα έχει φύγει μπροστά ο Μαγνίσαλης, παίρνει τα βήματα, τελειώνει και τη φάση για το 15-20. Δεμάδης. Ζανιάς κάνει σταυρωτές. Και πάλι θα εκτελέσει ο ίδιος. Η κατάληξη όμως θα είναι ίδια όπως και στις προηγούμενες προσπάθειες του. Βίτσος κάνει ένα βηματάκι πίσω, εκτελεί. Βάζει το καλάθι για το 15-22. Το 15-8. Έχουν βρεθεί στο 15-22 πλέον οι φιλοξενούμενοι. 0-14
το σέρι που τρέχουν, θα το σταματήσει ο Ρίζος. 18-22. Καστέπασε για τον Μπίλι. Γυρίζει μπροστά από τον Εδεμάδη, κατεβάζει το χέρι του εκείνος, θα του κάνει το φάουλ. Στέλνει έτσι στην γραμμή για δύο βολές. Αλλαγές τώρα για τους άσπρους. Αλλαγή βασικά, ο Κορκίδης θα περάσει το μάτς στην θέση του Βίτσου. Χαμένη πρώτη. Χαμένη και η δεύτερη, 0-2. Παλέψε ο Χίλας μου πως μπορέσει να πάρει το επιθετικό rebound, δεν τα κατάφερε. Και τώρα Ζανιάς. Έχει σταματήσει την τρίπλα, ψάχνει κάποιον κοντά του για να δώσει την πάσα. Δεδεμάδης. Σε στην γωνία. Παυλόπουλος. Ζητάει ο Δεδεμάδης και πάλι για να πάρει το τρίποντο. Το σούτου κατέληξε στο σίδερο, Χιλάς τρέχει. Έφτασε εκείνη η μπάλα, αποφάσισε να πασάρει. Νομίζω αφημιδιάστηκε κάπως ο Μπίλης. Ρίζος. Δεν θα πάει σε κάποια βιαστική επίθεση. Κίνηση στον Δεδεμάδη. Ρίζος ξανά. Στα 4 δευτερόλεπτα το ρολόι. Δεν ξέρω αν έχει αντιληφθεί ότι ο χρόνος τελειώνει. Ακούστηκε κόρνα η μπαλά. Έμεινε στα χέρια του. Και τώρα θα γίνει μια νέα αλλαγή για τους άσπρους, με τον Ρουμπέα να επιστρέφει στην θέση του Μπίλι. Χιλάς. Ρουμπέας παίρνει και εκτελεί αμέσως. Ο Δεμάδης βλέπει τον Ρίζο. Φεύγει λίγο η τρίπλα, θα χάσει τελικά την κατοχή. Νικήτας θα το πάρει το σουτ. Κορκίδης εκμεταλλεύεται το ύψος του, μαζεύει το επιθετικό rebound. Παίζει τώρα με τον Ρουμπέα. Θα στο πολλό τρίποντο. Παυλόπουλος τώρα για τους μπαζερίτερς. Προσπαθεί να ξεφύγει, έφτασε κοντά. Πάσα του δεν θα περάσει από τον Χιλά. Ευκαιρία για έναν ευκαιριασμό εδώ για τους ODB. Νικήτας θα τελειώσει με επιτυχία τη φάση. Για το 18-24. Δεδεμάδης. Από πολύ μακριά, δεν ευστοχή. Ορκίδης, κατεβάζει τώρα ο Ψηλός. Μαγνήσαλη ζητάει ο Κορκίδης στην κορυφή. Θα πάρει τελικά την εκτέλεση, έκανε airball. Και έχουμε και διακοπή τώρα για timeout των buzzer eaters. Συνέχεια στην δράση 3-38 πριν το ημίχρονο. Ζανιάς αφήνει στον Δεδεμάδη. Πάσα και πάλι στην περιφέρεια, ξανά Λιγνός. Παυλόπουλος είδε τον Ρίζο στην αδύνατη πλευρά. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Μπήκε και βγήκε. Και τώρα Χιλάς. Περνάει, τα κάνει όλα μόνος του. Πάει με δύναμη προς τα μέσα. Δεν φοβήθηκε κανέναν εκεί στο διάβα του. Και έχουμε το 18-26. Ζανιάς. Ακολουθεί ο Ρουμπέας. Ωραία, έπαιξε με τον Λιγνό. Δεν εκμεταλλεύτηκε αυτό την ευκαιρία του. Μαγνήσαλης πήρε την πάσα του Κορκίδη. Θα μένει εδώ η γρήγορη επίθεση των ODB. Ζανιάς. Δεδεμάδης. Ρίζος, κρατάει. Ωραία, βρήκε τον Δεδεμάδη και αυτός με τη σειρά τον Λιγνό. Πάρα πολύ ωραία εδώ. Βρέθηκαν οι παίκτες των buzzer eaters για το 20-26.
Μόλις το δεύτερο καλάθι αυτό για τους γηπεδούχους στην δεύτερη περίοδο. Μόνο ο Ρίζος είχε καταφέρει να σκοράρει νωρίτερα με ένα τρίποντο. Το φλότερ του Χιλά θα καταλήξει στον στόχο. 20-28. 1-50 ακόμα για να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. Ζερνιάς κατεβάζει αργά-αργά. Χαμηλή πάσα. Έκλεψαν οι ODB. Μαγνίσαλης λέγει να πασάρει, θα πάρει την assist. Οι δύο πόντι θα προσθεθούν στην στατιστική του Χιλά. 20-30. Δεδεμάδης. Λιγνός. Πήρε ο Ζανιάς. Θα το επιχειρήσει από εκεί, εύστοχος. Τάχει κάτι τέτοια σουτ. Είναι δεινός εκτελεστής ο Ζανιάς και το έχει αποδείξει πολύ λίγες φορές. Το αποδεικνύει και τώρα για το 23-30. 44 ακόμα, Κορκίδης. Από κοντά θα στοχίσει. Μισό λεπτό ακόμα πριν να πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Παυλόπουλος. Λιγνός, πάσα έξω. Ακόμα ένα μακρινό τρίποντο από τον Ζανιά. Αυτή τη φορά βρήκε σίδερο. Και 12 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους ODB. Βίτσος στα 3. Μπαλά στην γωνία για 2 πόντους στο σουτ. Τα στοχό. Ολοκληρώνεται έτσι και η δεύτερη περίοδος με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται 23-30. Μόλις ξεκίνησε και η τρίτη περίοδος του μάτς. 30 το σκόρο, ο Κορκίδης παίρνει ακόμα ένα τρίποντο. Και τώρα θα καταφέρει όμως να βρει στόχο. Να αποδολεί αδικία από τον Βίτσο για το 23-32. Έμεινα στα χαμηλά όσον αφορά το σκοράρισμα γηπεδούχοι στην δεύτερη περίοδο. Επέτρεψαν στους αντιπάλους να φτιάξουν ένα πολύ καλό σερί. Να χτίσουν και μια καλή διαφορά. Φτάνει στους 9 από τους τώρα. Μπορούν να αυξήσουν την απόσταση σε διψήφιο νούμερο. Δεν θα το καταφέρει όμως τώρα ο Πύλης. Ζανιάς. Είναι στο δεδεμάδι, παίρνει κεφαλή. Ζανιάς. Δεν τα υπολόγισε και σωστά. Πύλης. Δεν μπορεί να τον προλάβει ο Ρίζος. Και τώρα έχουμε το σύν 11. 43. 34 υπέρ των ODB. Εδεμαδής. Πήρε ο Παυλόπουλος, εκτέλεσε χωρίς δεύτερη σκέψη. Μαζί του λοιπόν το Χορκίδης. Μπίλης πιέζεται. Κρατάει όμως και βρίσκεται την πάσα για τον Ρουμπέα. Νικήτας από κοντά θα στοχίσει. Και καθαρίζει την φάση ο Δεδεμάδης. Ζανιάς θα το πάρει και θα το βάλει κιόλας. 26-34. Βίτσος. Ένα δίποντο. Αστοχό, ναι, ευκαιρία με μπίλη. Αυτός θα τα καταφέρει καλύτερα για το 26-36. Στρογγυλά, στρογγυλά τώρα διαφορά στους 10. Ρίζος. Υπάρχει φάουλ από τον Βίτσο.
Παυλόπουλος. Έκοψε την πάσα ο Βίτσος. Ρουμπέας. Υψώσε πολύ ψηλό όμως η πάσα για τον Μπίλι, τον δυσκόλεψε αρκετά. Κράτησαν ωστόσο οι ODB. Ρουμπέας για δύο. Δεν θα μπει το καλάθι. Μπίλις ψηλά. Ούτε τώρα. Νέα μαχική κοντά στην ρακέτα των Buzzer Eaters, αλλά και πάλι χαμένη προσπάθεια. Το Δεμάδης. Ζανιάς. Ρίζος, το σκέφυγε λίγο να το πάρει το σουτ. Τον έκλεισε καλά ο Μπίλις, ο οποίος τον ακολουθεί τώρα στην προσπάθειά του. Δεν θα καταφέρει όμως να τον σταματήσει. 28-36. Βιτσός το θέλει, θα το πάρει, το έβαλε κιόλας. 28-39. Δεδεμάδης. Έπαιξε με τον Ρίζο και πάλι Ζανιάς. Ωραία προσποίηση και ωραία και η πάσα, η οποία θα γίνει ασίστα από τον Λιγνό. 30-39. Κορκίδης τώρα. Βίτσος από το ίδιο σημείο που το βάλε νωρίτερα. Δεν έβαλε πολύ δύναμη τώρα. Και κατέληξε πολύ προσπάθεια του. Ρίζος κράτησε. Ο ίδιος κατεβάζει αργά. Συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του. Αυτός τον Δεδεμάδη. Σηκώνεται για τρεις. Νικήτας. Ρομπιλής. Πάει με φόρα προς τα μέσα. Δεν θα καταφέρει όμως να αφήσει την μπάλα εντός καλαθιού. Ζανιάς. Θα γίνει το φόλο από τον Ρουμπέα. Για να γίνουν και οι αλλαγές. Μαγνήσαλης και Χιλάς από τον Παρκέ. Ζανιάς. Δεδεμάδης, Ρίζος είναι μόνος του. Θα το βάλει από την κορυφή. 33-39. Μαγνήσαλης θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει όμως. Και πάλι μπαλά στα δικά του χέρια, ζητάει ο Ρουμπέας για να πάρει και αυτός μια τρίποντη εκτέλεση. Η ίδια κατάληξη όπως νωρίτερα. Και κατοχή περνάει και στα χέρια των Buzzer Eaters. Ζανιάς. Κάτσε πιο πίσω στον Δεδεμάδη. Παυλόπουλος με τον Νικήτα να έχει αναλάβει να τον μαρκάρει. 5 δευτερόλεπτα ακόμα διαθέσιμα. Κλείνεται ο Παυλόπουλος το 1 δευτερόλεπτο, επιχειρεί μια πάσα. Δεν βγαίνει κάτι καλό από αυτή την επίθεση των Buzzer Eaters. Περνάει εν εκμετάλλευση και παραμένει παράλληλα και το 33-39, 4 και 10 πριν να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Κάνει την κίνηση ο Νικήτας, βγήκε στα αριστερά, εκτέλεσε κιόλας. Δεδεμάδης. Ρίζος. Ζητάει ο Λιγνός, δεν μπορεί να το περάσουν πάσα. Παυλόπουλος θα το επιχειρήσει ένα σούτ από το πλάι. Και πήρε τώρα ο Βίτσος. Σιλάς πάει κατά μέτωπον, βρήκε την πάσα για τον Μαγνήσαλη. Ωραία, θα συνεργαστούν οι δυο τους για το 33-41. Ρίζος τώρα στην άλλη πλευρά, κόπηκε στα ίσα από τον Βίτσο. Νικήτας, χάνει ισορροπία του, χάνει και την μπάλα. Ωραία, θα περάσει ο Ζανιάς, πάρα πολύ ωραία η τρίπλα του. Ο Βίτσος παίρνει, κερδίζει το φάουλ, λίγο έλειψε να μπει και το καλάθι. Έχει ευκαιρία τώρα να βρει το πόντου από την γραμμή των
Βολόν, πύλης τώρα στο μάτς. Πήρε την θέση του Βίτσου. Πάμε την πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 34-41 και έχουμε και time out. Στην δράση, τελευταίο τρίλεπτο για το φινάλε και της τρίτης περίοδου. Στο 34-41 βρισκόμαστε τώρα. Το προβάδισμα είναι στα χέρια των ODB. Βρέθηκε και ένα τρίποντο από τον Μαγανίσαλη, δεν ήρθαν όμως οι τρισπόντοι. Ο Κορκίδης δεν μπορεί από κοντά, μπορεί όμως ο Μπίλης. Στην τρίτη ευκαιρία, με συγχωρείτε, των φιλοξενούμενων. 34-43. Δεδεμάδης. Παυλόπουλος άφησε στον Ρίζο. Εκτελεί από την κορυφή. Αστόχα και μαζεύει ο Κορκίδης. Ο ίδιος τώρα αναλαμβάνει να κατεβάσει. Μαγνίσαλης πάει από τα δεξιά. Δυσδύ. Δεν καταφέρνει όμως να σκοράρει. Δεν έχει τα μάτια του στην μπάλα ο Παυλόπουλος. Κορκίδης την είδε να έρχεται στημένη στα χέρια του. Ας το έχεις όμως το τρίποντο. Ρίζος. Κρατάει, βλέπει τις επιλογές. Το αφήνει στον Ζανιά. Θα το πάρει αυτός. Γιατί να μην το πάρει. Αφού είναι το ψωμάκι του κάτι τέτοια τρίποντα. Δεν το έβαλε αυτή τη φορά. Παρέμεινε το 34-43. Λουμπέας πάει προς τα μέσα. Δεν τελειώνει τη φάση με επιτυχία και τώρα Δεδεμάδης. Λιγνός. Άξε στον Δεδεμάδη. Πάει κοντά του ο Ζανιάς. Πάει αντίθετα από το screen με ωραία κίνηση. Δεν τελειώνει καλά όμως τη φάση. Μπαλά για τους ODB. Μπήκαμε μόλις και στο τελευταίο λεπτό για την τρίτη περίοδο πάντα. Ρουμπέας. Γυρίζει ο Χιλάς. Πάσα του κατέληξε στα χέρια του Δεδεμάδη. Παυλόπουλος άφησε στο Ζανιά. Αυτό και αυτό το τρίποντο. Κάνει αρκετά μέτρα ο Χιλάς, άφησε στον Κορκίδη. Ζητάει κάποιο κόψιμο, δεν πήρε ο ίδιος την εκτέλεση παρόλες τις παροτρύσεις από τους συμπαίκτες του. Και ο Χιλάς όμως θα εκτελέσει πίσω από το 6.75 για το 34-46. Ζανιάς. 9 δεύτερα. Τώρα ξεκινάει την επίθεσή του. Έχει πατήσει εκτός. Δύο κόμμα ένα στο ρολόι. Ρομπίλης εκτέλεσε κιόλα. Αυτό και φινάλ λοιπόν και στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 34-46. Μόλις πήγαμε και στην τέταρτη περίοδο του μάτς. 34-46, στο σύν 12 πλέον. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι υπενθυμίζω έχουν ένα υπέρ του σύν 30 από το πρώτο παιχνίδι. Ενώ δεν μάθεις τώρα θα γράψω 36-46. Βίτσος, στοχή από την κορυφή. Δεμάδης. Δεμάδης βρήκε τον Λιγνό. Ζανιάς άφησε στον Ρίζο, εκείνος θα πάρει την εκτέλεση. Φιλάς.
Μαγνησταλής το σκέφτηκε, ύψωσε. Κατάλαβε όμως την πάσα ο Λιγνός. Και έκλωσαν τώρα οι buzzer eaters. Ρίζος πάει προς τα μέσα, στέκεται στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά. Βίτσος. Πάσα στο πλάι. Γυρίζει ο Μπίλης, χαμηλή πάσα. Σανιάς παίζει με τον Ρίζο, αυτός το έχει στον ευνηδιασμό. Δεν αγχώνεται και από την... από τον Μαγνησταλή, ο οποίος ακολουθούσε, 38-46. Μπίλης δεν τα κατάφερε. Έκανε το φάουλ στην συνέχεια στον Ρίζο. Το έκανε ο Βίτσος. Δεδεμάδης. Ζανιάς. Έχει μπροστά του τον Χιλά, δεν θα διστάσει να πάρει το σουτ. Βίτσος παίζει γρήγορα με τον Χιλά. Και πάνε αμέσως στον εφηδιασμό η ODB. 38-48. Ζανιάς. Έχει βγει πάνω του ο Μαγνησταλής. Λιγνός άφησε στον Δεδεμάδη. Πρέπει να λιώθηκε και η προσπάθειά του. Βίτσος. Μακρινή πάσα έφτασε στον Μπίλη. Ζήτησε και πήρε ο Νικήτας, αφήνει στο πλάι. Βίτσος για δύο. Δεν είναι το καλάθι. Και τώρα ο Παυλόπουλος. Ζανιάς. Συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Έχει όμως το καλάθι και τώρα ο Μπίλης γρήγορα στην άλλη πλευρά. Θα φτιάξει ωραία την φάση για τον εαυτό του. 38-50. Στο σύν 12 επιστρέφουν οι ODB. Έξι και 40 ακόμα για το τέλος. Με τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν σε διψήφια διαφορά. Δεδεμάδης. Θα κόψει ο Ρίζος, η πάσα όμως είναι λίγο πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε. Φιλάς. Βίτσος θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Ζανιάς βλέπει τις επιλογές του. Παίζει με τον Ρίζο. Πήρε ο Παυλόπουλος. Και πάλι Ρίζο στην κορυφή. Μπαίνει η μπάλα στο καλάθι. 41-50. Φαουλ. Που έχει γίνει επάνω στον Μαγνησταλή. Δεν μετράει το καλάθι, έχει γίνει νωρίτερα το φαουλ του Ρίζου. Ενώ τώρα επιστρέφει ο Ρουμπέας για τους άσπρους. Ζανιάς με φόρα. Δεν θα έρθει το καλάθι. Βίτσος. Πυρονικήτας. Ωραία προσπάθεια. Δεν θα καταλήξει όμως σε καλάθι. Μαζεύει ο Μαγνησταλής. Παραμένει στην επίθεση ο DB. Ηρεμία ζητάει ο Μαγνησταλής από τους συμπαίκτες του. 9 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Σουτ για δύο, όχι καλό. Και τώρα Ζανιάς με χώρο. Λιγνός έχει πάρει θέση μπροστά από τον Νικήτα. Θα του κάνει το φάουλ που έχει στον ODB. Δεύτερο ομαδικό.
για τους φιλοξενούμενους. Ένα φαουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των buzzer beaters. Δεδεμάδης. Πυρορίζος εκτέλεσε. Μπάλα στο σίδερο. Έχει βρεθεί σε θέση βολής. Καλή άμυνα όμως στη Ζανιά. Δεν του επέτρεψε να κάνει κάτι καλό. Λάθος στην συνέχεια από τον παίκτη των Buzzer Eaters. Θα το εκμεταλλευτούν οι άσπροι. Και ο Μπίλης θα κάνει το 41-52. Παυλόπουλος. Τελευταίο τετράλεπτο. Αστοχο το τρίποντο. Μαγνήσαλης. Γυρίζει ο Βίτσος, ανενόχλητος ο Ρουμπέας. Με ευκαιρία με τον Νικήτα από κοντά για το 41-54. Ζανιάς. Δεμάδης και πάλι Ζανιάς, 5 δευτερόλεπτα, τελειώνει ο χρόνος για την επίθεση. Ψάχνει λίγο χώρο, μπάλα θα περάσει πίσω από το ταμπλό. Κατοχή για τους ODB. Μπίλης πάει κόντρα στον Λιγνό, θα τον νικήσει. 41-56. Ρίζος. Παυλόπουλος. Ένα βήμα πίσω. Αστοχή εκτέλεση. Μακρινή πάσα έφτασε στον Μαγνήσαλη. Νομίζω πρέπει να ήθελε τρεις πάσα εκεί με το ταυλό. Δεν βγήκε όμως τελικά αυτή η κίνηση. Πάλι μπαλά στον Μαγνήσαλη, του φύγε. Κράτησαν ωστόσο οι ODB. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Ζανιάς πιέζεται από τον Βίτσο. Και τώρα ο Παυλόπουλος. Ήψωσε η μπαλά, έφυγε εκτός από το σώμα του Λιγνού. Και έχουμε διακοπή για time out. Για 50 ακόμα για το φινάλε. Ο Φίλας αστοχή στο τρίποντο. 41-56, υπενθυμίζω το σκορ. Στο συν 15 έχουν βρεθεί πλέον οι ODB, οι οποίοι έχουν στρέψει ήδη το βλέμμα τους στους 16, της Summer Revolution League. Βίτσος εδώ θα αφήσει τον Μπίλη για να σκοράρει εκείνος. 41-58. Δεδεμάδης. Και πάλι του αφήνουν το σούτι άσπρη. Δεν θα καταφέρει όμως να βρει στόχο. Λίγνος βγαίνει κερδισμένος. Δεδεμάδης. Τελευταία στιγμή τώρα στην αναμέτρηση. Πάει προς τα μέσα, ανάποδο lay-up, δύσκολη προσπάθεια, πανέμορφη όμως, 43-58. Σαράντα δεύτερα ακόμα. Χιλάς, θα στοχίσει, Ρίζος καθαρίζει την φάση. Ζανιάς. Δεν βιάστηκε.
Όλοι γνωστά θα το πάρει από το ύψος της βολής, θα το χάσει. 16 δευτερόλεπτα ακόμα, διαδικαστικού χαρακτήρα, φινάλι λοιπόν. Ναι, και για τους ODB, οι οποίοι θα κάνουν το 2 στα 2 στις Buzzer Eaters και θα πάρουν για την πρόκριση 16 της Summer Evolution League.